Καλημέρα κύριε Ιακώβου. Καλημέρα σας και να ευχηθώ και εγώ πότε θα πάμε για κρασάκι να ανοίξουμε να είμαστε, κανονικά στη ζωή μας. Μα ναι, τι ζητάμε. Πόσο σημαντική κύριε Ιακώβου είναι αυτή η απόφαση για τον κλάδο και πόσο δύσκολο ήταν να γίνει δεκτό το αίτημά σας από τους Δήμους? Θα σας πω τι γίνεται. Νομίζω ότι μπλέξαμε στο δεινόσαυρο της γραφειοκρατίας πώς είναι το δημόσιο. Και το καταλάβαμε τους τελευταίους 3 μήνες, εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο όταν αντιληφθήκαμε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ότι δεν μπορεί να μειώσει, ενώ είμαστε πληττόμενος ΚΑΔ, να μειώσει 40%, μείναμε άφωνοι και μας εξηγήσαν τον λόγο και έτσι απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ξεκινάει εκεί πέρα ο Γολγοθάς με τα έγγραφα, να κυνηγάμε τα έγγραφα, ποιος υπάλληλος το πήρε να διαβάσουν τον νόμο, μετά να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών και από εκεί να φτάσει στην αποκεντρωμένη διοίκηση ώστε να βγάλει το πόρισμα. Μας πήρε περίπου 3,5 μήνες να δικαιωθούμε σε αυτό που μας λέγανε εμάς οι δικηγόροι του σωματείου, ότι δικαιούμαστε το 40%, αλλά οι υπηρεσίες των Δήμων και εύλογα κιόλας δεν μπορούσαν να το κάνουν όταν δεν είχαν ερμηνευτική εγκύκλιο ενώ ζητούσαν. Και έτσι ήρθε το, γιατί το λέω αυτό, γιατί τα περίπτερα, επειδή είναι δικαίωμα, οι υπηρεσίες του Δήμου μπλεκόντουσαν ότι δεν μπορούν να γίνουν, να είναι μεν πληττόμενοι, να δικαιούμαστε να βάλουμε έναν εργαζόμενο σε αναστολή, να δικαιούμαστε να μπούμε στην επιστρεπτέα, αλλά δεν μπορούσαν να μας δικαιώσουν το 40% έκπτωση του ενοικίου προς τους Δήμους, αλλά προσέξτε, και προς τους, από αυτούς που νοικιάζουν. Δεν είναι μόνο για τους Δήμους, και από αυτούς που νοικιάζουν. Πω, χαρά στο κουράγιο σας πάντως, μου το περιγράφετε και το κάνω εικόνα όλο αυτό, να ξέρετε. Άμα το ζούσατε, γιατί εγώ το έζησα αυτό το κομμάτι καθημερινά με τηλέφωνα και με διευκρινήσεις. Πολλές φορές φυσικά να ξέρετε ότι μας βοήθησε και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων μου Θεσσαλονίκης, γιατί στην αρχή όταν πήγαμε σαν πρωτοβάθμιο σωματείο δεν μας ακούσανε, ενώ τους έλεγα ότι κοιτάξτε, είμαι και στο επιμελητήριο, είναι σαν να το κάνει και το επιμελητήριο και η Ομοσπονδία, γιατί είμαι και στα 3 όργανα κλεγμένος, δεν με πιστεύανε. Και έτσι αναγκάστηκα μετά να γίνει η γραφειοκρατία που λέμε και της Ομοσπονδίας που είναι δευτεροβάθμιο και της ΓΕΣΕΒΕ και του Επαγγελματικού Μυστήριου Θεσσαλονίκης και προχωρήσαμε σε αυτή την κατεύθυνση, τα καταφέραμε και τώρα περιμένουμε οι Δήμοι να εφαρμόσουν τον νόμο. Αυτό, ποια είναι τώρα τα επόμενα βήματα ώστε να γίνει πράξη μείωση των μισθωμάτων και ποιους μήνες θα αφορά? Η αποκεντρωμένη διοίκηση καταρχήν το έχει στείλει και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης θα το πάρουν και οι όμοροι Δήμοι, φαντάζομαι. Ή θα τους το στείλουμε και εμείς. Μη φαντάζεστε, κύριε Ιακώβου. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αφήστε, έχετε δίκιο. Ναι. Και θα αφορά φυσικά, γιατί μέσα στο έγγραφό μας έχουν μπλέξει με ποινική και με νόμους, γιατί και αυτοί οι ίδιοι μπερδεύτηκαν, να σας πω την αλήθεια, μέχρι να βγάλουν το πόρισμα. Θα αφορά σίγουρα Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ιανουάριο-Φεβρουάριο κανονικά από εδώ και πέρα, και ρωτάει μέσα η αποκεντρωμένη διοίκηση ξανά στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι κανονικά θα πρέπει να είναι και από το Μάρτιο, προγενέστερα, γιατί εμάς μας αναδρομικά να μετρήσει. Πώς οι ιδιοκτήτες περιπτέρων και τα λοιπά, πώς θα πρέπει να κάνουν κάτι για να συμβεί αυτό, για να ενταχθούν σε αυτό εδώ, σε αυτή τη μείωση που καταφέρατε να κερδίσει? Ο κάθε συνάδελφός μου επιχειρηματίας που νοικιάζει ένα περίπτερο ή από το Δήμο ή από έναν ανάπηρο πολέμου, αυτόματα θα πρέπει να πει το λογιστή του να του δώσει το χαρτί το δικό μας που έχουμε κερδίσει από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ώστε να ενημερώσει τους κάθε του ενδιαφερόμενους ότι θα περάσουν σε αυτή την τροπολογία. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας κύριε Ιακώβου, πόσο έχει μειωθεί ο τζίρος των περιπτέρων κατά την περίοδο της πανδημίας και πόσα περίπτερα απειλούνται με λουκέτο, ενώ τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση αγγίζουν τον κλάδο ή χρειάζονται επιπλέον? Θα σας πω κάτι που θα το ξέρετε σήμερα εσείς σε αποκλειστικότητα. Ότι ο κλάδος μας αρχές Μαρτίου θα μπει να κάνει μια δημοσκόπηση με την εταιρεία, μην την αναφέρω και κάνει τη διαφήμιση. Πείτε, είναι εδώ πέρα, είναι interview. Άμα είναι ο κύριος Βασιλιάδης, εννοείται εδώ πέρα δικιά μας εταιρεία είναι. Τι, αν την κρύψουμε?
Εντάξει, δεν ήξερα. Και αξιόπιστη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Ναι. Ακριβώς. Θα συνεργαστούμε με τον κύριο Βασιλιάδη. Θέσαμε τα προβλήματά μας και το άγχος που έχουμε. Μας έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό ερωτηματολόγιο. Θα αναλάβει να πάρει σε όλα τα μέλη που έχουμε εμείς και τα εγγραμμένα, για να μην έχουμε πρόβλημα του GDPR από το σωματείο μας, στα 800 μέλη. Και θα καταγράψουμε αυτά που μου λέτε ακριβώς. Τι θα γίνει μετά, γιατί κανένας δεν ξέρει μετά την πανδημία, όταν θα έρθει η κανονικά μέσα στη ζωή, ναι, πώς, ποιοι θα κλείσουν. Τώρα κάποιοι λένε ότι θα κλείσουν ή το έχουν κλειστό, αλλά μπορεί αυτόματα δεν αφαιρούν το αφημί, δεν το κλείνουν τελείως, το κρατάνε. Άρα υπάρχει περίπτωση από μένα, από τη δικιά μου τη μεριά, να πάνε και να ανοίξουν όταν θα ξεκινήσει, ναι, ξανά. Άρα είναι λάθος. Να πούμε να τώρα κάτι, γιατί δεν έχουμε πραγματική εικόνα, ναι. Η Τζίρι όμως που το ξέρω πάρα πολύ καλά, στα αγαθά, στα προϊόντα τα οποία είναι τσιγάρα, εισιτήρια, εφημερίδες και κάρτες, είναι 30% κάτω, και ζαχαρόδι, αναψυχτικά, είμαστε 50% κάτω. Φαίνεται ότι ο Τζίρος έχει πάει στη μεγάλη λιανική και έχει φύγει από τη μικρή λιανική και έχει πάει στη μεγάλη λιανική. Αυτό μας δυσκολεύει να ξαναφέρουμε τον πελάτη ξανά. Θα πρέπει να ξαναγυρίσει που οι συνήθειες μας παλιές, για να ξαναμπορέσουμε να πούμε, γιατί τα περίπτερα και τα φυγκατζίδικα είναι αυθόρμητη αγορά. Αυθόρμητη αγορά, αλλά πρέπει να βάλουν μέσα όλο αυτό το μηχάνημα, το POS, κύριε Ιακώβου, γιατί και εγώ πάω να αγοράσω, αλλά δεν θέλω να έχω χρήματα την περίοδο της πανδημίας μέτρητα επάνω μου. Δεν μπορεί να πηγαίνω σε ένα περίπτερο και να μου λέει ότι δεν έχει κάρτα. Τα φυγκατζίδικα έχουν όλα POS. Ναι. Τα περίπτερα, βάσει του νόμου, από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν υποχρεούνται να βάλουν. Εγώ πάντως, να ξέρετε προσωπικά, ότι και στα δικά μου τα περίπτερα, αλλά και σε συναδέλφους, τους προτείνω να βάλουν, για αυτό το λόγο που λέτε εσείς, για να χάνουν βοηθήσουν πελάτες. Τον καταναλωτή. Ναι, ναι, γιατί έτσι χάνουν πελάτες. Κύριε Ιακώβου, σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για τον άθλο σας να μπλέξετε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και να καταφέρετε αυτό το δίκαιο αίτημα της μείωσης των ενοικίων στα περίπτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και που μας φιλοξενήσατε για το πρόγραμμά μας.